πράσινο φως άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο σε νομοσχέδιο με το οποίο καθίσταται το φορολογικό πλαίσιο πιο ελκυστικό για προσέλκυση τόσο εργαζομένων από το εξωτερικό όσο και Κυπρίων οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Κύπρου. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα εγκατασταθούν στην Κύπρο και οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν στην Κύπρο λόγω αυτού του σχεδίου θα φέρουν άμεσα και έμμεσα ωφέλη στην οικονομία του τόπου. Περαιτέρω ενθαρρύνεται η διοίκηση επιχειρήσεων να μεταφέρουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, το νομοσχέδιο αφορά 50% φορολογική έκπτωση για εργαζόμενους με περισσότερες από 55.000 ετήσιες απολαβές. Παράλληλα, επεκτείνεται το πλαίσιο από 10 σε 17 έτη αρχής γενομένης του έτους έναρξης της εργοδότησής τους στην Κύπρο. Με βάση το νομοσχέδιο, θα παραχωρείται απαλλαγή στους δικαιούχους με αμοιβή πέραν των 55.000 ευρώ, νοουμένου ότι ήταν κάτοικοι εκτός της Κύπρου για 12 συνεχόμενα έτη. Πριν την έναρξη της εργοδότησής τους στη Δημοκρατία. Περαιτέρω, δίνεται χαριστική περίοδος για νέους εργαζομένους 2 έτη και για εφιστάμενους 6 μηνών για να ενταχθούν στο πλαίσιο της ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης στις περιπτώσεις που η αμοιβή από εργοδότηση ξεκίνησε με χαμηλότερο ποσό των 55.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής, αναμένεται και η προώθηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για διευκόλυνση παραμονή στην Κύπρο, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης στην Κύπρο των συζύγων επαγγελματιών οι οποίοι θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στο νησί. Αλλά και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία One Stop Shop. Είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το πρόγραμμα είναι από τα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, κυρίως από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν την Κύπρο για εγκατάσταση της επιχείρησής τους.